Αποστόλη. Ο Αποστόλης ζει. Θα ξαναπεί τη ζωή μας του Λόρα και καλά, θα να μην τρέχει τίποτα. Δεν το έχω σκεφτεί. Να δείτε, ορίστε, Αποστόλη, πάρε πίσω τη βίλα, το μαγαζί και εμείς πίσω στη μιζέρια. Έβαλε φωτιά το σπίτι. Γιατί? Για να κάνουμε και κασέτα. Έλα, φτάνει, ούτε κόμενος όσο κλάμα. Αν πας να μου τη φέρεις ή αν, Φερρυππίν, μου συμβεί κανένα ατυχηματάκι, αυτό θα καταλήξει στον αστυνόμο που ερευνά την υπόθεση. Ο Αποστόλης είναι ζωντανός. Η δολοφονία του ήταν σκηνοθετημένη. Αρκετή στεναχώρια πήρε από το θάνατο του, δεν χρειάζεται κι άλλη. Στεναχώρια, για τη Σιλβή μιλάμε. Στο κρανίο θα τα πάρει και μόλις ξεπερδέψουμε το κουφάρι μου θα ασχοληθεί με τα δικά σας. Η νύχτα θέλει περπάτημα στα δύσκολα κράτημα. Πρέπει να ξέρεις να σηκώνεις ανάστημα. Για παιχνίδια θανάσιμα βρίσκει πάτημα. Και το πάθημα πάντα πρέπει να γίνεται μάθημα. Είναι αλήθεια πως από το μηδέν φτάνει στην κορυφή. Η νύχτα όμως ποτέ δεν είναι αξιοκρατική. Έχει ψάρια μεγάλα, μεγαλύτερα από σένα. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε περασμένα, ξεχασμένα. Δεν υπάρχει συγγνώμη όταν έχουν φώτα οι δρόμοι. Και όποιος δεν σε πάει δύσκολα, αλλά συγγνώμη. Έχει κανόνες για να παίξεις, παίξεις πάντα με αυτούς. Κοίτα να μην μιλάς ποτέ, αλλά πάντα να ακούς. Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Μέσα μπες. Όμως θυμίσω εδώ δεν παίζουν ρόλο οι περγαμινές. Στο σκοτάδι φαίνονται όλα αλλιώς. Παραδείγματος χάρη, η σκιά του ποντικού στο τοίχο μοιάζει λιοντάρι. Στο διάολο το νύχι μου μέσα. Χαρτοπαικτική λέσχη. Μάλιστα, κύριε. Και σε εμάς λέξη. Μη βγάλουμε εμείς καμιά δεκάρα παραπάνω που μας έχουν πνίξει τα δάνεια. Όλα για πάρτι της. Αχόρταγη. Μην τα σκαλίζεις. Όσα περισσότερα ξέρεις. Τόσο συκτιμάνε, Χαρούλη. Δες το Μίλτο. Επειδή ξέρει πολλά, παντού χωμένο είναι το σαμιαμίδι. Θα τους το πω στην ψύχρα. Να με βάλει και εμένα στο κόλπο. Φυρί για πλεξίματα πας. Πα, καλά εδώ είσαστε. Γιατί τόσο νωρίς. Δουλειά σου. Να σας πω λίγο. Το βράδυ. Δυο λόγια μόνο. Άστο! Κοίτα στο κερατό μου. Αφήστε. Το βράδυ. Θα σε περιμένω. Το είδες! Είχε πιστόλι, το είδες! Δεν είδα τίποτα. Πού πάει με το πιστόλι με στην τσάντα? Μαρία, παράτα με. Δεν είδα τίποτα, λέμε. Μη με ανακατεύεις. Συμφή, τι κάνεις? Μια χαρά εσύ. Τι το θες το όπλο? Πώς αλλιώς σου την άκουσα μυαλά στον αέρα? Σε παρακαλώ, πάρ' το από μπροστά μου. Απάντησέ μου σε αυτά που θα σε ρωτήσω και θα σε αφήσω να συνεχίσεις τη μίζερη αποστηρωμένη ζωή σου. Ευχαρίστως να σου απαντήσω. Πού κρύβεται? Ποιος? Με πυροβόλησες! Με πυροβόλησες! Sorry, καρδιά σημάδευα. Κάτσε. Μην μου σωριαστείς. Γιατρός άνθρωπος και φοβάσαι τα αίματα. Σε ξαναρωτάω. Πού κρύβεται ο Αποστόλης? Πού τον έχεις? Να σου εξηγήσω. Έπλεξα χωρίς να το θέλω. Ο Ερίκος μ' ανάγκασε. Σου δορκίζομαι, Σιλβή. Σε πιστεύω. Το παψιαζόμουν ότι αυτό το σκουλίκι είναι πίσω από όλα αυτά. Δεν περίμενα να το ξαναδώ τον Αποστόλη. Αλλά ο Καντέμις στη λεπτομέρεια φαίνεται. Μου το φέρε τραυματισμένο. Ποιος τον έφερε? Πάρε το χρόνο σου, σ' ακούω. Χάνω αίμα. Πρέπει να το κοιτάξω. Να το κοιτάξεις. Μετά. Όσο πιο γρήγορα μου τα πεις, τόσο λιγότερο αίμα θα χάσεις.
Και τι προτείνεις δηλαδή, αν κατανοούμε όλοι τους κινδύνους. Άσε τις περικοκλάδες, τους κατανοούμε, παρακάτω. Μία λύση υπάρχει. Προσωρινή βέβαια, μέχρι να βρεθεί ο πιο ασφαλής τρόπος για να το φυγαδεύσουμε στο εξωτερικό. Πέστε τη ρημάδα τη λύση γύρω-γύρω το πας. Να κρυφτεί στη βίλα. Τι είπες, μωρέ, στο σπίτι μου! Να θυμίσω ότι υπήρξε και σπίτι του. Να θυμίσω ότι υπήρξε και Μακαρίτης. Επειδή δηλαδή του τη βάλεσα να ξαναζωντανέψει, πρέπει να τον φορτωθώ εγώ. Ψυχραιμία, Θράσο μου, να το σκεφτούμε. Τι ψυχραιμία, ρε, να θες και τα λες. Α! Να σου λατσάρει δηλαδή στο σπίτι με τον τρώω στην πάπα μου το καλημέρα σας. Μπορείτε να τον περιορίσετε σε κάποια δωμάτια. Με δουλεύεις, τον κόβεις για τύπο που περιορίζεται σαν την πορδί είναι. Κρατιέσαι, κρατιέσαι, αλλά θα δει τον τρόπο να ξεφύγει. Λίγο να χαλαρώσεις, ξεγλίστρισε. Θράσο μου, εσύ δεν μιλούσες έτσι. Σε σόκαρα, συζητώ συγγνώμη. Άλλη λύση, άλλη, μην το κουράζουμε άλλη. Θα σε δυσαρεστήσω, αλλά δεν υπάρχει. Στη Θεσσαλία. Εκεί δεν έχουμε κάτι καβάτι σε κάτι χωριά. Τόσο καιρό εκεί κρυβόταν, αλλά στην κατάστασή του δεν μπορεί να μείνει μόνος. Θα του πληρώνω εγώ αποκλειστική. Είναι πολύ αδύναμος ακόμα. Χρειάζεται φροντίδα. Και σε βλέπω πολύ πρόθυμη να την προσφέρεις. Φυσικά, αφού εμείς φταίμε για την κατάστασή του. Θα συμφωνήσω με τη Λένα. Τι λέτε, μωρέ! Έχετε συνεννοηθεί να με στείλετε στο ψυχιατρίο! Εμείς φταίμε δηλαδή που μπούκαρε σαν τον κλέφτη. Τι σαν δηλαδή. Ακριβώς αυτό έκανε. Μπήκε για να κλέψει. Εγώ ήμουν σε νόμιμη άμυνα. Προσπαθούσα να υπερασπιστώ την οικογένειά μου, το σπίτι μου, τη γυναίκα μου. Όχι, το έκανες. Το ότι με προστάτεψες, αγάπη μου. Αλλά για να λέει ο Ερίκος ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Στο σπίτι του Ζακλόν. Αυτό δεν είναι υποτίθεται το ασφαλέστερο μέρος. Ήτανε. Πριν πάει στην δύναμη εκεί. Θες να έχει ξεχάσει τίποτα και να περάσει να το πάρει και να έρθει μούρι με μούρι με τον Αποστόλη. Μαύρο φίδι που σας έφαγε. Ασχημό παιχνίδι παίζετε πίσω από την πλάτη της και δεν μου φαίνεται για κορίτσι που συγχωρεί. Γι' αυτό σας λέω. Ο διάολος έχει πολλά ποδάρια. Κακός. Εγώ έπρεπε να τάχνω τον πλακό στις κλωτσιές. Αμάν, βρε Θράσο! Έτσι μου μιλάς για τον αδερφό μου, θα έλεγε κανείς ότι δεν χαίρεσαι που ζει. Ναι, πες με κιάκαρδο τώρα. Αλλά έτσι ήταν πάντα αυτός. Στα μουλοχτά. Όλες τις βλακίες του εγώ τις πλήρωνα. Και αυτό θα βγαίνει λάθη. Πάντα! Δεν ξέρω γιατί τον πυροβόλησε ο Θράσος. Δεν ρώτησα. Μου τηλεφώνησε ο Ερίκος να έρθω τρέχοντας στο νοσοκομείο. Στον δρόμο είχαν και ατύχημα με το αυτοκίνητο. Okay, από εδώ και κάτω τα ξέρω. Πού τον έχεις? Σε παρακαλώ, Σίλβη, αν μάθει ότι σου το είπα, είμαι ξεγραμμένος. Ξεγραμμένος είσαι και αν δεν μου το πεις. Διάλεξε. Μέχρι να το μάθουν 6 χρόνια να εξαφανιστείς. Ένα αστείευο μαγαζί. Δεν υπάρχει πιο επικίνδυνο πλάσμα στον πλανήτη από μια γυναίκα ξαπατημένη. Στο εφημερίο κρύβεται. Πού είναι αυτό? Εδώ παρακάτω. Του είπα να κλειδώνει. Μερσί. Α, και κάτι τελευταίο. Θα χρειαστώ την ιατρική σου συμβουλή. Θα μου το πληρώσει ακριβά αυτό που μου έκανε σκουντρουμπά. Ούτε φαντάρος δεν πήγε. Ακόμα και από εκεί την ξεκλίστησε. Και όταν υπηρετούσα εγώ είχα το ρεμάλι μετά να μην ειρωνεύεται. Όσο φυλάς τα σύνορα, Θρασίβουλε, κοιμάμαι ήσυχος. Περασμένα, ξεχασμένα. Τώρα δεν έχετε τίποτα να μοιράσετε. Βέβαια, αφού μου τα φόρτω σε μένα! Θράσο μου, ό,τι έγινε, έγινε. Για το καλό το δικό μας πάνω απ' όλα. Γιατί είμαστε κι εμείς μπλεγμένοι. Αν είμαστε, λέει, πρώτοι εμείς θα υποστούμε τις κυρώσεις. Στον κρύψουμε για λίγο καιρό στη βίλα και μετά σπάει στην ευχή του Θεού. Στην ευχή του Θεού, ο Αποστόλης. Ωχ, τέλος πάντων. Αφού τα αποφασίσετε στη βίλα. Ωραία. Πάω να την ενημερώσω. Θράσο μου.
αδερφιέ μου, το σωστό κάνουμε. Εμένα βάλαμε ένα ράτσο στο υπόγειο, να μην το βλέπω. Σου. Μη μου κάνεις πείσματα σαν μωρό. Δεν θέλω. Και μην ξοδεύεις την ενέργειά σου. Έχεις τραυματία να τα αντέψεις. Α, να σου πω, μη μου αρχίζεις το ίδιο βιολί με τον Αποστόλη. Κακομοίρη μου. Στα πρόθυρα ήμουν να σε χωρίσω. Δεν στη χαρίσω δεύτερη φορά. Αλήθεια. Αλήθεια, έχεις σκεφτεί να χωρίσουμε. Κανονικά με τις υποψίες που είχες για μένα και τον αδερφό σου, εσύ έπρεπε να μου ζητήσεις διαζύγιο. Αλλά έτσι δεν κάνετε πάντα εσείς οι άντρες. Ολολόγια και τα ηλίκια. Και όταν έρθει κρίσιμη ώρα να πάρετε μια απόφαση, χεσμέντε. Πετάτε σε εμάς τον μπαλάκι. Πρόβλημα. Πολύ πρωτότυπο, ρε Ρίγο. Τι έγινε? Εξαφανίστηκε ο Αποστόλης. Μπα, πιάσανε οι προσευχές μου. Δεν είναι ώρα για αστεία. Βρήκα αυτό στο δωμάτιό του. Τι είναι, έπεσε και στα ναρκωτικά. Τι κουμούτσα είναι αυτή, πού κάνουν ένα σήμα αυτή τη βελόνα? Σε παγίδερμα. Εξαφανίστηκε και ο Γαζής. Στο γραφείο του υπάρχουν ματωμένες γάζες. Ματωμένες? Δεν φανταζόμουν αυτή την εξέλιξη. Ποιος τη φανταζότανε? Θράσο, τι κάνουμε? Τη γνώμη μου ρωτάτε? Μέχρι τώρα συναποφασίζετε μια χαρά με τη Λένα. Τώρα Θράσο, τι κάνουμε? Δεν το έχω σε τίποτα. Έλα, που το έχω. Έλα. Να το βάλω και να αρχίσω να μοιράζω διαταγές και σφαλιάρες. Είσαι το αφεντικό και ο αδερφός σου είναι σε κίνδυνο. Λέγε! Έχεις καμιά ιδέα ποιος μπορεί να είναι από πίσω? Αν δεν ήταν νεκρός ο Σερέτης, θα έλεγα ότι αυτός το έκανε. Και είμαστε σίγουροι ότι είναι νεκρός. Δεν με εκπλήσει τίποτα πια. Δεν αρχίζουμε από αυτούς που είμαστε σίγουροι ότι είναι ζωντανοί. Λένα, μην ανακατεύεσαι τις υποθέσεις μου. Μια χαρά δεν ήσουν απ' έξω. Πήγαινε να δεις τι κάνουν τα παιδιά. Τα έχουμε αφήσει τη μοίρα τους. Μη χειρότερα. Μαγικό είναι αυτό το δαχτυλίδι. Ο Θράσος έχει δίκιο. Δεν χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Χρειάζεται. Αυτό που λείπει από την ομάδα είναι γυναικείο μυαλό. Υπάρχει γυναικείο μυαλό στην ομάδα. Τη Σιλβία εννοείς? Γιατί δεν σας βλέπω να την παίζετε και πολύ τελευταία. Φύγε, Λένα! Τόλι μου, καιρό έχουμε να τα πούμε. Πού θες να πάμε? Παραλία, βουνό, βυθό ή γκρεμό? Καλά, σε διαλέγω εγώ. Αφού είμαστε μαζί, όπου και να πάμε, θα περάσουμε σούπερ. Ένα πακετάκι από το Συνηθισμένο. Οπα. Μεράκλωσες. Καιρό είχα να σας δω. Και νόμιζα τις καπούλαρες. Για το καλό, εύχομαι να μην ξόδεψε τα φράγκα. Όχι, 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 εδώ τα έχω, εδώ τα έχω. Όμως, κάντε μια έκπτωση, ρε παιδιά. Είναι μεγάλο το ποσό. Σε έχουμε αφήσει να δουλεύεις στο καλύτερο σημείο. Περιτριγυρίζεις από μαγαζιά. Διανυκτερεύεις χωρίς να φοβάσαι, μην την πέσει κανείς και τολμάς να λες ότι είναι μεγάλο το ποσό. Θυμάσαι εκείνο το περίπτερο στην Πανεπιθυμία που του κατάπιε το πεδοδρόμιο? Δεν έφταιγε με τροπότικα. Θέλεις να ακολουθήσεις την ίδια κατακόρυφη διαδρομή? Εντάξει, εντάξει, δεν είπα τίποτα. Ορίστε. Και ευχαριστώ. Δεν είμαι αχάριστος. Τώρα μιλάς σωστά. Καλή δουλειά. Η Αμαλία. Έλα, Αμαλία. Για το καλό σου, μην μου πεις ότι δεν μπορώ να δω το παιδί του Σαββατοκύριακο γιατί θα πάτε εκδρομή, ας πούμε. Τι έχεις, κάπως ακούω. Τι πράγμα, πώς έγινε αυτό? Καπνίζει ο μαλάκα σου και άφησε κανένα τσιγάρο αναμένο? Μόνο με μένα έχεις φαγωθεί να το κόψω. Εντάξει, εντάξει, τώρα μην κλαις. Αφού δεν πάθατε τίποτα εσύ και το παιδί, όλα τα άλλα διορθώνονται. Θέλεις να βρεθούμε απόψε? Να περάσω πρώτα μια βόλτα από το νοσοκομείο να δω το αφεντικό και μετά είμαι δικό σου. Ατύχημα θα σα πω από κοντά. Περίεργες μέρες, όλο άσχημα ακούω. Εντάξει. Φιλιά στο παιδί. Όπω ρε φιλαράκι, θα έχει φοβηθεί το μάτι μου. Το θέμα το δουλεύει και έντοιμα. Κάτι μου λέει ότι πολύ σύντομα η Αμαλίτσα θα γυρίσει εμένα παρακαλώντας. Μακάρι να πάρει και τις κασέτες χαλαρά να ευχάθουμε όλοι. Τις κασέτες και το Ζιζού. Και μετά θα τη χώσω μια κλωτσιά να πάει από εκεί που ήρθε. Με μπέρδεσε τώρα. Την Αμαλία τη θέλει, όχι. Να θέλω γυναίκα μου με ξεφτύλισε έτσι, τι μέρε, σαν τα μούτρα σου.
Θέλω να γυρίσει για να τη ανταποδώσω την ψευφίλα. Μάλιστα. Αλήθεια μου και μια άλλη απορία. Όλα σκέφτομαι να σε ρωτήσω και όλα το ξεχνάω. Το Δηδού από πού βγαίνει? Το παιδί ήρθε στην οικογένεια τις μέρες που ο Ζιντάν είχε χώσει εκείνη την αξέχαστη κουτουλιά στον Ιταλό, θυμάσαι? Ξεχνιέται αυτό. Το είχα γράψει το βίντεο και το βλέπα καρέ-καρέ. Αυτό δεν ήταν κουτουλιά. Αυτό ήταν ποίηση. Μισό να ελέγξω αν είμαστε στο κατάλληλο ύψος. Θυμάσαι το όλη μου. Εσύ με έχεις φέρει εδώ. Πάντα με έφερες σε ρομαντικά μέρη. Βάλε χειρόφρενο, μανάρι μου, μας πάρει ο κατήφορος. Τι είναι εδώ? Εδώ. Η θέα από εδώ δεν παίζεται. Έλα, βγες να δεις, έλα. Ποια θέα το όλη μου, χωράφια είναι από κάτω. Δικά μας χωράφια. Ανεκμετάλλευτα. Τι ανεκμετάλλευτα, περιφραγμένα τα βλέπω. Είδες τι ωραία που τα περιφράξαμε. Και δεν σας πήρε κανείς χαμπάρι? Μια που μας πήρε και μια που γίνε λείπασμα. Στο χωραφάκι εδώ από κάτω. Από εδώ τον αμολύσαμε και φυτεύτηκε με το κεφάλι. Δεν τον καθαρίσετε, δεν υπήρχε δηλαδή άλλος τρόπος? Ρε μανάρι μου, δεν είμαι φωνιάς, το ξέρεις. Απλά εξαλείφω τους μπελάδες. Ήθελε να μας εκβιάσει, μπορούσα να τα αφήσω. Φυλάκι. Όχι, δεν μπορούσε να τον αφήσεις. Ούτε εγώ μπορώ να σε αφήσω να γελάς πίσω από την πλάτη μου, Τόλι. Μισό, μην πας πουθενά, επιστρέφω. Χάνομαι μέσα στα δικά μου μεσάνυχτα. Χάνομαι και ψάχνω θαύματα. Χάνομαι μέσα στα δικά μου μεσάνυχτα. Χάνομαι τα χαράματα. Λυσάξες. Ναι! Σιλβί, Ηλένα είμαι. Εσύ το έκανες? Το ακούω στον ήχο της φωνής σου, εσύ το έκανες. Πού τον έχεις? Σε παρακαλώ, μην τον πειράξεις. Εγώ δεν στο είπα για να... Μην τον πειράξεις. Γιατί μου το είπες τότε? Τι φαντάστηκες? Ότι μόλις το μάθαινα θα έπεφτα στα ψυχοφάρμακα? Ότι θα κλεινόμουν στο σπίτι και θα άνοιγα τον γκάζι? Ρε, ποια συμπαράσταση μεταξύ γυναικών σε μένα τα πουλάς αυτά? Είσαι το πιο μεγάλο έγκλημα από όλους μας. Έχω μια δουλίτσα να τελειώσω, γεια! Sorry που σ' άφησα να περιμένεις, ένα λεπτάκι τελειώνουμε. Α, όχι γλυκέ μου, έτσι γρήγορα θα τελειώσουμε, να μην το χαρώ κι εγώ λιγουλάκι. Θα βουτήξεις? Όχι. Γιατί? Δεν φοράω μαγιό. Ε, και? Πέννη, δεν ήρθε για να κάνω μπάνιο. Θα βγεις να μιλήσουμε? Ε, ρε, κόλλημα. Σου είπα άστο. Είναι ανάμεσα στη μάνα μου και εμένα. Και δεν γουστάρω αυτό το ανακριτικό υφάκι. Δεν είχα σκοπό να ανακατευτώ στα οικογενειακά σας. Δεν το ήθελα καθόλου, μάλιστα. Εσύ με έβαλες να μάθω για το ατύχημα. Ωραία. Και τώρα σου ζητάω να πάψεις να ασχολείσαι. Μπορείς? Ή έχεις τη διαστροφή του επαγγέλματος? Οκ, Νικόλα, sorry. Forgive me. Δεν θέλω να σ' αφήνω απ' έξω, το ξέρεις. Αλλά αυτό με ξεπερνά. Όλους μας ξεπερνάει. Θα σου πω όταν όλα τελειώσουν. Α, όταν όλα τελειώσουν, μάλιστα. Τι είναι αυτό που σε τρομάζει, ρε Πέννη? Τι είναι τόσο τρομερό που δεν πρέπει να το μάθω? Πέννη! Γεια σου, Νικόλα. Πέννη, να σου πω λίγο. Τώρα? Ναι, παιδί μου, τώρα. Για να το λέει η μανούλα πρέπει. Πάλι εδώ είναι αυτός. Πλάκα κάνεις! Άρχισες τα ίδια με τη γιαγιά! Όχι, βρε κορίτσι μου, το συμπαθώ πολύ, αλλά δεν πάει να είναι και μπάτσος. Αυτό δεν ήταν πρόβλημα κάποτε. Τώρα όμως είναι. Αυτές τις μέρες το μόνο που λείπει από το σπίτι είναι η αστυνομία. Αυτός όμως είναι ο δικός μου μπάτσος. Διαφέρει από τους υπόλοιπους. Μακάρι να έχεις δίκιο, αγάπη μου.
Συγγνώμη που σας μπλέξαμε σε αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω τι τέλος θα έχει. Φοβάμαι τα χειρότερα. Τι έγινε, είχαμε εξελίξεις. Θα δείξει πολύ σύντομα. Λέξη όμως για το θείο σου, ναι. Λέξη. Μαμά, please. Trust me. Παρά λίγο να τσακωθούμε με τον Νικόλα, για χάρη σας. Μια τσακωθείτε και μια φορά για χάρη μας. Δεν σε ρωτάω γιατί ξέρω ότι δεν πρόκειται να μου πεις. Best choice. Δεν πάμε μέσα. Μ' αρέθηκα να κολυμπάω μόνη μου. Best choice. Και έλεγα δεν θα το πει. Καλή πισινέλα, αλλά φαίνεται από όλα τα παράθυρα του σπιτιού. Να ράξουμε στο δωμάτιό μου και να ακούσουμε μουσική εννοούσα. Κι εγώ αυτό εννοούσα. Μου έχει λείψει πολύ η μουσική τελευταία. Φωτιές θα μας ανάψει ο ξανθοπάμπουρας. Τι θα γίνει με τον Πάτσο, όλο εδώ τριγυρίζει. Για την Μπένη έρχεται, χαίστηκε για μας. Είσαι σίγουρη, και αν της πάρει λόγια, όλο ψου 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 τους βλέπω. Ερωτευμένα είναι τα παιδιά. Και μου 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 θα έχουν και ψου 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 και όλα τα συναφή. Μη άντε βρε, δεν τους παντρεύουμε από τώρα να γίνει και επίσημα μέλος της οικογένειας ο Βρωμόμπατσος. Να τους συστήσουμε και τον Αποστόλη, να μην έχουμε και την αγωνία. Μαμά κόφτω, είμαι που είμαι, με κάνεις χειρότερα. Η Πέννη μου υποσχέθηκε ότι δεν θα του πει λέξη. Πρέπει να τη δείξουμε και λίγη εμπιστοσύνη. Ο μικρός που είναι. Ιδέα δεν έχω. Ελπίζω με κάνα κορίτσι της ηλικίας του. Τι? Τίποτα. Για λέγε τώρα. Γιατί είσαι σαν παγιάτικο μύδι. Τόσο χάλια φαίνομαι. Ένοχη φαίνεσαι. Και αν πρόκειται για τον Πάτσο, δικαίως. Μια χαρά τα είχαν σπάσει, μπήκες εσύ στη μέση σαν προξενήτρα. Φτάνει πια με τον Νικόλα. Έχουμε μεγαλύτερα ζόρια. Εξαφανίστηκε ο Αποστόλης. Πάλι? Α, τώρα εμάλι, φυρί το πάει. Κάποιος τον άρπαξε μέσα από το νοσοκομείο. Καλέ, άντε από εκεί. Μόνος του το έχεις στήσει, θα δεις. Δεύτερη φορά δεν την πατάω. Μαμά, σκατά τα έκανα. Εγώ φταίω. Και αν πάθει τίποτα, πώς θα ζήσω μες στις τύψεις. Νόμιζα ότι αλλιώς τα είχα υπολογίσει. Σε χρησιμοποίησε ο αλήτης. Σε έπλεξε. Τι σκεφτόμουν, ηλίθεια. Πώς έκανα τέτοιο πράγμα, φτύσιμο θέλω. Να ακούσω το λόγο. Και μετά ευχαρίστως. Αυτό θα πει ηρωνία. Με τόσο απελπισμένη που χρειάζομαι τη συμβουλή σου. Εγώ πάλι δεν είμαι τόσο απελπισμένη για να στηθώσω, αλλά τι να κάνω, μάνα είμαι. Τόσα χρόνια δεν σου είπα ποτέ τις σκέψεις μου, τα μυστικά μου. Δεν μοιράστηκα τίποτα μαζί σου και τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά. Το είπα στη Σιλβή. Της είπα ότι ζει ο Αποστόλης. Με κάτι ήξερες εσύ που αποζητούσες το φτύσιμο. Τι έκανες, μωρέ, γιατί το έκανες. Γιατί νόμιζα να είναι μια καλή ευκαιρία να απαλλαγούμε για πάντα από αυτήν. Σκέφτηκα ότι θα γινόταν έξαλλη όταν μαθαίνε ότι της το κρύψαν και θα εξαφανιζόταν τελείως και από το μαγαζί και από τη ζωή μας. Εγώ τουλάχιστον στη θέση της αυτό θα έκανα. Εσύ δεν είσαι, Σιλβή. Και ούτε να σκεφτείς ποτέ ότι μπορείς να γίνεις. Θα σε χαμένη από χέρι. Αμπά, και γιατί δεν μπορώ. Γιατί σε ξέρω, Λένα μου. Κόρη μου είσαι. Όσο και να μην θες να δεχτείς αυτή τη βιολογική αλήθεια. Με το που έσπασες το βάζο με το γλυκό, έτρεξες να το πεις στη μανούλα. Η Σιλβή όχι μόνο δεν θα το έλεγε, θα εξαφάνιζε τα ίχνη και θα κατηγορούσε για την κλοπή του βάζου την ίδια της τη μάνα. Φτάσαμε, Τόλι μου. Σ' αρέσει η βολίτσα μας. Ψυχή δεν υπάρχει γύρω. Το κλείσα ειδικά για μας. Εδώ θα κοιμηθεί σαν μπουλάκι. Χάνομαι μες στα δικά μου μεσάνυχτα. Χάνομαι και ψάχνω θαύματα. Χάνομαι μες στα δικά μου μεσάνυχτα. Καλά, και πώς τον βουτήξανε μέσα από το νοσοκομείο. Τους εγκληματίες βάζουν ένα φρουρό στην πόρτα. Εμείς δεν το σκεφτήκαμε. Μήπως σκέψη. Μήπως είναι θυμμένο πάλι και ανηφηγούμε άδικα. Όχι. Εξαφανίστηκε και ο Γαζής. Βρήκα αίματα στο γραφείο του. Και τι κάνουμε τώρα? Βγαίνουμε στη γύρα. Συγκεντρώσου. Και τι θα ρωτάμε, αν είδανε τον Αποστόλη? Πηγαίνετε στο μαγαζί και φροντίστε να έχετε τις κεραίες σας απλωμένες. Θα περιμένουμε. Προς το παρόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Πάντως, αν είναι απαγωγή, κάποιος δεν θα μας ειδοποιήσει. Δεν θα ζητήσουν ανταλλάγματα για να τον αφήσουν όπως τότε με τη Σίλβια και το Μάτσουλα. Δηλαδή δεν ξέρω, υποθέσεις κάνω. Δεν έχω γίνει ακόμα εξπερ. Να τα μαντάτα. Η Σίλβια είναι. Α. Ναι. Καλύτερα είναι, αύριο βγαίνει. Γιατί, τι έπαθες? Ζαλάδα και ξαφνική αδυναμία. Μπορεί να φταίει το στρες των ημερών. Ταράχτηκα πολύ με το ατύχημα.
Πλησιάζει και το μνημόσυνο του Τόλι. Λέω να μείνω σπίτι απόψε. Παρ' όλα αυτά, μην χρειαστείς κάτι στο μαγαζί, το πείσαμε και θα έρθω αμέσως, έτσι. Φιλάκια και περαστικά στο θράσο. Τι, θες να μου πεις κάτι? Χαλάω στο μουστάκι που κάνεις, ρομανάρι μου. Η αλήθεια είναι ότι ένα ξυρισματάκι το χρειάζεσαι. Καλά σε βρήκα. Θα αλλάξεις γνώμη σύντομα. Πόσο μου έχει λείψει αυτό, δεν φαντάζεσαι. Μετά τα φρόλουτρά σου, να σε βλέπω έτσι να ξαπλώνεις την κορμάρα σου στο κρεβάτι, γοργόνα μου. Να τεινάζεις τα μαλλιά σου. Να βάζεις κρέμες στο λαιμό σου, στις γάμπες σου. Κι εγώ να τα μυρίζω και να λιγώνομαι. Και μετά να θέλω να σε ρουφήξω ολόκληρη. Ώστε σου λείψε, ε. Πολύ. Δε με λύνεις λίγο έτσι να σου δείξω πόσο. Άντε, γιατί έχω αρχίσει και μου διάζω. Αφού σ' αρέσουν τα παιχνιδάκια. Έτσι, ε. Ώστε με θες δεμένο, έτσι. Εντάξει, εγώ δεν χαλάω χατήρι. Μόνο δειλύνουμε λίγο τα πόδια για να έχω έτσι κατά το ίμιση ελευθερία κινήσεων, ε. Μην τα κάνεις κιόλα μόνη σου. Πες μου γιατί με πουλήσες έτσι και θα σε λύσω. Από αγάπη το έκανα, παρεξήγησες. Από αγάπη. Τι είναι αυτό, τι είναι ρε μάναρε μου, τι κάνεις Σιλβή, μην το κάνεις, μην το κάνεις Σιλβή, μην το μάτι, όχι το μάτι, όχι το μάτι! Θέλω πολύ. Κι εγώ. Η καρδιά σου είναι αυτή που ακούγεται έτσι? Όχι, η δική σου. Ένα μάλλον σταμάτησε. Πάει και δυναμώνει, μη σου πει. Μπαίνει! Μπαίνει! Μπαίνει, λέω! Τι κάνεις, γαμώτο! Νομίζω ότι δεν μ' άκουγες εξαιτίας της μουσικής. Αλλά από ό,τι βλέπω, άλλη ήταν η αιτία της κουφαμάρας. Κλείσε, κλείσε! Πάτε, πάμε! Έχω ένα ψυχοπλάκωμα, κάτι κακό θα γίνει να δεις. Πες το λοιπόν να το προλάβεις. Πάρε την ευθύνη και ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Δεν μπορώ και κοίτα με βγάλεις τα φανερά, κακομοίρα μου, μην τα νιώσω που στο είπα. Εγώ ξέρω να κρατάω μυστικά. Το είπες τη μικρή ότι φεύγουμε, θα έρθει, τι θα κάνει? Ρώτα την. Λοιπόν, τέρμα, ε! Από αύριο θα κλειδώνει η πόρτα στο δωμάτιό μου! Δεν ήθελα να κάνω σαν τα κακομαθημένα κοριτσάκια, αλλά εσείς με αναγκάζετε! Μου φέρεστε σαν ένα ανήλικο! Μίγα σε τσίπησε, παιδάκι μου! Με αυτά τα καμώματα θες να αποδείξω ότι μεγάλωσες! Και εσύ, βρε, δεν τρέπεσαι μέσα στο ξένο σπίτι! Γιαγιά, γιατί λέω τώρα! Αγιά, πρόσεξε πώς μιλάς στη γιαγιά σου! Ορίστε μας! Εμείς θέλαμε να σου πούμε ότι πάμε στον πατέρα σου και αν θέλεις να έρθεις. Α, θα έρθω να κάνω τζίνο, ρε! Αύριο βγαίνει, δεν βγαίνει! Δεν μας τρέλανες και στις επισκέψεις! Γεια σας! Νικόλα, περίμενε! Θα σου τηλεφωνήσω. Μας το κόψανε! Άντε, πάμε. Και αν γυρίσει ο αδερφός σου, πες του να μας πάρει και κανένα τηλέφωνο. Το παραξήλωσε, όλη μέρα λείπει. Βρήκε ευκαιρία τώρα, αλλά θα τον κανονίσω. Ο μικρός δεν είναι μπούλης πια. Πάρ το χαμπάρι για να αισθανθείς καλύτερα. Και γενικά πάρτε το χαμπάρι. Και εγώ και ο Βασίλης, και ειδικά εγώ, χρειαζόμαστε λίγο space εδώ μέσα. Και μόνο αυτό δεν έχουμε. Ξέρεις πόσο χώρο θέλω εγώ, αλλά δεν έχω. Τώρα να πω ότι... Ό,τι να μην πεις, εγώ φταίω. Εντάξει, ευχαριστημένη. Αφού το παραδέχεσαι, είναι μια καλή αρχή. Έλα, γορίνα μου. Καλά είμαι. Φυσικά και σε σκέφτομαι, το ρωτάς. Συνέχεια, βρε μωρό. Σου αφιερώνω και τραγούδια από την πίστα, νοερός. Ποια έκπληξη. Εσύ μου τα έστειλες αυτά. Είπα κι εγώ ποιος είναι αυτός ο ρομαντικός και ευαίσθητος θαυμαστής που μου στέλνει λουλούδια και λούτρινα ζωάκια. Μισό. Μισό να ανοίξω, μισό. Ματάκια μου! Ματάκια μου, τι έκανες! Αρκούδο δεν σου πήρα γιατί έχεις τον original. Εμένα δηλαδή. Κάτσε. Κάτσε, περίμενε, γιατί σ' ακούω λίγο περίεργα σαν... Κάτσε. Μην κλείσεις τελείως.
Μήπως να βγάλουμε κανένα λουλούδι στο διάδρομο, με έχει πιάσει το κεφάλι μου. Τι θες εδώ, Βασίλη! Δεν είπαμε ότι θα ξανάρθει στο μαγαζί! Μέχρι να γυρίσει ο πατέρας μου στη δουλειά, το παιδί είναι ελεύθερο. Δεν χάρηκες που με είδες. Ωρε, χάρηκα. Αλλά προτιμώ να σε χαίρομαι αλλού. Αν μας δει κανένα μάτι, δεν θα αργήσει να φτάσει τα αυτιά του πατέρα σου. Από καλοθελητές εδώ μέσα άλλο τίποτα. Άσε που θα λυσάξω να ρωτάνε ποιος τα φέρνει όλα αυτά εδώ. Το αμόρε σου πες τους και άσου να ψάχνονται. Αμόρε, δεν θέλεις που να αρχίσουν να έρχονται. Ξέχνα το. Μη φοβάσαι. Θα είμαι ήσυχος. Αν θέλεις να με αποπλανήσεις, δεν θα αντιδράσω. Για καλό το πες τώρα αυτό. Έλα ρε Τζία, πλάκα κάνω. Μην τσιμπάς αμέσως. Έτσι κι αλλιώς σε λίγους μήνες ενηλικιώνομαι. Γιατί να βιαζόμαστε τότε. Μην παραμυθιάζεσαι. Δεν μπορώ να περιμένω τόσο καιρό. Βαρέθηκα να αγοράζω προφυλακτικά για να τα κάνω μπαλονάκια. Σε θέλω. Κοντεύω σαλτάρω, δεν αντέχω. Μη μωρό, σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα! Αυτό πόνεσαι! Όταν σου λέω σταμάτα, θα σταματάς. Τι νομίζεις ότι είμαι και μου την πέφτεις έτσι. Συγγνώμη. Αν έχεις κάψες, σε λάθος μέρος ήρθες να ξαλομπικάρεις. Είπα συγγνώμη. Αλλά δεν καταλαβαίνω το ζόρι σου, Ρετζία. Στο ξενοδοχείο ήμασταν στο παρατσάκ. Αν δεν γινόταν το ατύχημα, τώρα θα καταλάβω το νόημα της ζωής. Γαμώ το! Δεν θέλω. Δεν θέλω εδώ μέσα, ρε Βασίλη, πόσο πιο καθαρά να σου το πω. Εδώ μέσα έγινε ό,τι έγινε με το Σερέτη. Αν βόλευαν τα άλλα καμαρίνια, θα είχα μετακομίσει εδώ και καιρό. Έλα, Μωρίνα μου, πήγαινε, σε παρακαλώ. Οκ. Θα υποχωρήσω, επειδή καταλαβαίνω το φρικάρισμά σου με τον κολόγερο. Θα το ψάξω, θα βρω τον κατάλληλο χώρο και θα το κανονίσω. Μην τύθουμε πάλι προϊστορική, ναι. Και δεν χρειάζεται να τα κανονίζεις όλα. Το αυθόρμητο είναι πιο έντονο, πίστεψέ με. Αυθόρμητα θα το κανονίσω. Ζαγκλόντ, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χειρότερο από αυτό που νομίζω. Τι ζωή τραβάζε, φίλε. Βασίλη, ευχαριστώ για τα λουλούδια και τα κουκλάκια. Χαιρετισμού στη μαμά και περαστικά στο μπαμπά. Άντε, ευχαριστώ είπα. Έλα ρε Τζία, δεν μας φτάνω σου υπάλληλος του μαγαζιού μας. Φύγε Βαθυλάκη, δεν θα παίρνει. Φιλαράκι, πες με τη δουλίτσα σου. Δεν μου αρέσει καθόλου η σκατοφάτσα σου. Θα πω στον πατέρα μου να σε δει. Άντε ρε, χαιρετίσματα και θυμάρα από μένα. Σηκώσε μένα ρε, την έβαψες. Φύγε να μη σηκώθω και πόδι. Είσαι μεγάλο φούργιλο τελικά, έτσι. Μετά τη φάση με το DVD είχα αρχίσει να λέω το γνώμη για θένα, αλλά τα έκανε δμούτη. Δεν έχω τίποτα με το μικρό. Και περιμένω να σε πιστεύω. Ήθελα να ξέρω τι σου βρήκε, αυτό είναι πιτσιρικά. Α το διάολο, Ζανκλότ. Να σου πω! Ξέρει τι θα πάθει, θέθηκε το μάθημα αφεντικό. Μην με απειλήσει εμένα, Γιαννάκη. Αν μιλήσει εσύ στο Θράσο, θα πω κι εγώ στη Σιλβία για το δούλεμα που τη ρίχνετε όλοι σα. Και εσύ είσαι το παιχνίδι μαζί μα. Εμένα με τη το πω θα με συγχωρέσει, εσένα. Ο Αποστόλης εξαφανίστηκε από το νοσοκομείο. Αν μάθω ότι άνοιξε το στόμα σου στη Σιλβία, θα κάνω τα μυαλά σου τα πεθαρία! Προ το παρόν ησυχία, αφεντικό. Δύσκολη βραδιά θα περάσουμε απόψε. Το χειρότερο είναι η απραξία. Μην ανησυχείς. Ό,τι μάθουμε, το παραμικρό θα σε ενημερώσουμε. Καληνύχτα. Φτώσω κέρατο. Έλα, Αμαλία. Όχι, δεν σε ξέχασα. Δεν είμαι ανέστος, ρε Αμαλία. Έμπλεξα με δουλειές. Το νιώθω τον πόνο στη ψυχή μου. Θα σου το αποδείξω. Αλλά όχι απόψε. Ό,τι και να πεις, έχεις δίκιο, αλλά κατάλαβε με και εμένα, δεν μπορώ να παρατήσω τη δουλειά. Στο λόγο μου, ήθελα να είμαι δίπλα σου απόψε. Κύριε Σιλβή, συγγνώμη. Να τα πούμε αύριο. Σίγουρα θα σου τηλεφωνήσω. Φιλιά σε σένα και στο παιδί. Πες τώρα, Μαρία. Η Σιλβή, ήθελα, αλλά μάλλον και εσύ μπορείς να με βοηθήσεις. Η Σιλβή δεν θα έρθει απόψε. Όχ, ελπίζω να είναι καλά. Το απόγευμα την είδα πολύ ταραγμένη. Το απόγευμα. Ναι. Ήταν εδώ η Σιλβή το απόγευμα. Ναι, καλέ, την είδα. Ήθελα να τη πω να με πάρει να δουλέψω στη λέσχη, αλλά σημασία δεν μου έδωσε. Το μυαλό της ήταν αλλού. Ξέρεις για ποια λέσχη μιλάω. Ξέρω. Ώστε ταραγμένη, ε. Χρειαζόμαστε κόσμο στη λέσχη. Θα το φροντίσω προσωπικά. Μήπως κατά τύχη ξέρεις και το λόγο που ήταν ταραγμένη. Το λόγο δεν τον ξέρω, αλλά μη με βγάλεις στο φανερό. Κουβαλούσε πιστόλι μαζί της. Είσαι σίγουρη? Ναι, καλέ, το είδα. Και ο Χάρης το είδε, μαζί ήμασταν. Για το μισθό μου δεν είπαμε. Χάρη, παράτα, σε θέλω. Πες μου ναι τα σκέτα. Είδες τη Σιλβή να κουβαλάει σιδερικό? Εγώ. Ποιος το είπε? Άσε ρε τα ποιος και λέγε. Είναι σημαντικό. Την είδες ή όχι? Ήμουνα σε απόσταση. Φάνηκε κάτι σαν πιστόλι μέσα στην τσάντα της, αλλά... Λάζαρε, σε παρακαλώ, μην με μπλέξεις. Λέξη για ό,τι είπαμε σε κανένα. Τι μου ήταν αυτά, ρε, θεσμοθείτε. Η Σιλβή τον έχει τον Αποστόλη. Α, την πουτάνα. Για την Τζία, λέω. Θα τη θάψω. Αυτή μα θα έχει καρφώθει. Α, πολλά!
Αγόρασες όλα μου τα CD και εγώ το βούρλο νόμιζα ότι ο δίσκος που λέω είναι τρελά, ε! Για να χαρείς το έκανα! Έλα ρε μανάρι μου, φτάνει πια, με μάδισες! Με τι ξανθιά έγινα για χάρη σου! Αφού σου πάει! Άντε τώρα φτάνει, παρατράβηξε τα δύο! Αυτό λέω κι εγώ, παρατράβηξε! Σου ανάσεις το κολομάγαζο και σου μου πέταξες ένα ξεροκόμματο. Τόσο με κοστολόγησες, Τόλη! Τόσο μετρούσα για σένα, ε! Ένα 5%! Τι 5, ρε μαλάρι μου, τι 5! Εγώ 50 είπα στον Ειρήκο να σου δώσει! Όχι! Έλα τώρα! Έλα τώρα, μια πλακίτσα, δεν σηκώνεις! Το παιδες το άφησα γιατί ο αδερφός μου έχει οικογένεια, θρέψει, έχει γυναίκα, παιδιά, πεθερά. Εσύ μόνη σου είσαι και μια κοκλάρα έτσι να κάνεις όλα στα πόδια σου, τα χέρια σου. Άσε που τη δουλειά την ξέρεις τώρα, το παιδε θα το κάνεις μόνη σου 50, ε! Κυβέρες, πλακίτσα και αυτές. Τι είναι αυτό τώρα, μασαζάκι θα μου κάνεις. Ωραία, ό,τι χρειαζόμουν. Στα πόδια μόνο λίγο γιατί όπου να είναι την παθαίνω την κράμπα, ε. Θα φτάσω και στα πόδια. Σε έκανα γυναίκα μου μέσα! Και γιατί δεν με έκανες? Για το καλό σου! Μαύρη ζωή θα πέρναγες μαζί μου. Εγώ μένω πιστός μου όλα στα χρήματα. Γι' αυτό την πάτησα με την κόπηλα με το σερέτη. Κατάλαβες, μόλις μου έριξα το δόλωμα για τα διαμάντια, εγώ αμέσως τσίπησα! Το να κρατούσαμε τα διαμάντια για πάρτι μας και να την κάνουμε μαζί στο εξωτερικό, ούτε που σου πέρασε το μυαλό, έτσι. Εγώ δεν χωρούσα στα σχέδιά σου. Όχι, ωραία, αφού ήταν κάργα επικίνδυνο. Εδώ μόνος μου ήμουν και τα σκάτωσα. Α, με προστάτεψες δηλαδή. Το καταδύναμη. Τι είναι αυτό τώρα, τι κάνεις με τις μπογιές? Προσπαθώ να δω ποιο χρώμα σου πάει καλύτερα. Μπιλί! Να μπω! Γιατί δεν απαντάς, τρεμπουχέσα? Κόφτω, γάμο, το κόφτω! Οκ. Okay. Πένι, μου είπες ότι άμα... ότι μπορώ να σου μιλήσω άμα... τραβάω μεγάλο ζόρι, γάμο, το... Το βλέπω. Έχεις φασωθεί, μικρέ, ε? Σε βασανίζει? Σου κάνει τη δύσκολη? Όχι. Οι άλλοι μας τα κάνουν δύσκολα. Εντάξει, είναι μεγαλύτερη, οκ, okay, αλλά... Μεγαλύτερη! Όπα! Μπράβο, Μπιλάκο, δεν στόχα. Την αγαπάω, γαμώτο. Και εκείνη με αγαπάει, το ξέρω, αλλά φοβάται. Κατά την ώρα που μας δείτε αυτός ο μαλάκας ο ψευδός. Ποιος ψευδός? Αυτόν από το μαγαζί, λες? Για ποια μου λες, Βασιλάκη? Για την Τζία! Μα αυτή φασώθηκες, ρε! Γι' αυτό κάθε φορά που τη βλέπεις παθαίνεις εξόφθαλμο. Μην το πεις πουθενά. Θα τους το πω εγώ όταν γίνω 18. Και τότε να δούμε. Αν θα προλάβεις να γίνεις 18. Στάχη που στάχη μαζεμένα η μαμά, άμα μάθει κι αυτό. Και τι θέλει, παρακαλώ, η Τζία από σένα? Εσύ μπορείς να μου πεις θέλεις από τον Μπάτσο. Δεν υπάρχουν απάντησες σε αυτά, ρε Πένι. Μετάπωσης. Με φρικάρεις παντός. Άμα θέλεις κάτι πολύ, γίνεται. Νόμος του σύμπαντος. Ναι, καλά. Εγώ θέλω να είμαι 8 μήνες μεγαλύτερος. Αλλά δεν γίνεται. Σκατά, ούτε θαύμα δεν με σώζει. Και θαύματα γίνονται. Εδώ ζωντάνε ψωθείες. Ναι, ρε, τι φάση κι αυτή, ε. Καλά. Εγώ περιμένω το μνημόσυνο. Να δούμε ποιος θα γελάσει πρώτης. Δεν μπορούμε να φύγουμε από τώρα? Άντε πάλι, κάνε λίγο υπομονή, μια βραδιά είναι. Ορίστε, φτιάχνω τα πράγματά σου να μην τα έχουμε το πρωί. Μόλις μας δώσουν εξιτήριο, φύγαμε. Και πάει κάτι. Στο στόμα τα θες? Έλα, κάτσε να συνταγείς. Δεν θέλω. Κάθομαι εγώ πέρα σε τηλεφώνω και Αποστόλης. Το νοιάζεσαι, ε. Ως και να μας περιστάνεις τον άγριο, κατά βάθος τον πονάς. Ναι, προσπαθώ να ξεχάσω την αδελφός μου, αλλά δεν μπορώ. Λέτε να τον φάγανε? Ας μη σκεφτόμαστε αρνητικά. Καλά σου λέει. Μπορεί να τον προλάβουμε, αν αποφασίσει να μιλήσει αυτός που ξέρει τι έγινε. Ναι, άντε βρες τον. Ο φόβος τον κρατάει, σε αυτόν θα ξεσπάσουνε. Και επειδή αυτό συνεχέστη θα την πληρώσει ο Αποστόλης. Καλά, μην τσακώνεστε. Τι έγινε, ρε παιδιά? Κύριε Θράσο, σας παρακαλώ. Δεν ξέρω τίποτα, σας τορκίζομαι. Λένα, βοηθήστε με. Μην κάνετε και καλά, γιατί τις φέρεστε έτσι. Είπε στη Σιλβή για τον Αποστόλη. Ψέματα! Σιγά! Τζία, δεν θα σε πειράξει κανείς, το υπόσχομαι. Μίλησε στη Σιλβή. Μίλα όσο είναι καιρός. Δεν ξέρω τίποτα.
Δεν είπα τίποτα, σας τορκίζομαι, γιατί δεν με πιστεύετε! Η Θηλβή περάθα το μαγαζί και πήρε σιδερικό μαδίτη. Σ' αυτή ρουφιά να μας κάρφωθε! Την έβαπτες! Αφήσατε! Μας, άγριε! Μήπως ήρθε η ώρα? Ήρθε. Γκαντζία. Τι? Δεν το έκανε, Τζία. Εγώ είμαι στη Σιλβή, ότι ζει όπως το λες. Το χρωστούσα αυτό. Μπορώ να εξηγήσω όμως. Μετά οι εξηγήσεις. Πάρτε τηλέφωνο τη Σιλβή. Μήπως προλάβουμε. Αν δεν τον έχει ήδη τεμαχίσει. Μην κουνιέσαι. Δεν έχω σε τώρα να τον διορθώσω. Σε ψάχνουν. Καταλάβαινα ότι με κρατάς εσύ. Φέρε να τους μιλήσω εγώ. Θα σε καλύψω μέσα. Σιλβή, λύσε με, θα το μετανιώσεις. Με απειλείς. Όχι ρε μανάρι μου, τι είναι αυτά που λες, εγώ για σένα το κάνω, μη σου συμβεί κανένα κακό. Εσύ είσαι δηλαδή ο άνθρωπός μου. Πω, ωραία που τάκατες. Μπράβο, γελάσαμε πολύ, εντάξει. Γέλασα κι εγώ, έτσι φτάνει πλάκα τώρα, λύσε με να φύγω. Τόλι, τόσο καιρό έχεις να με δισκευιάσεις να φύγεις. Όχι ρε παιδί μου, τι είναι αυτό τώρα, τι θα κάνεις αυτό. Βγάλεις φωτογραφίες, να τις πλασάρεις στο ίντερνετ. Καλά. Χεστήκανε. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχω για κανέναν. Θα με ναρκώσεις και θα με αφήσεις εδώ. Ας το κάρφωσέ το μου καλύτερα στην καρδιά να τελειώνουμε. Ψυχικά δεν κάνω. Αφού μου φέρθηκες πούστικα, θα δείξω σε όλους πόσο πούστης είσαι. Τι... Δεν θα πονέσεις πολύ. Ούτε που το καταλάβεις. Χάνομαι μες τα δικά μου μεσάνυχτα. Χάνομαι τα χαράματα. Τόλι μου, σε έφερα στο φυσικό σου περιβάλλον. Άμα μάθετε τίποτα, με ενημερώνετε, ό,τι ώρα και να είναι. Εντάξει, αφεντικό. Άσε με! Αρκετά βοήθησες. Βαρούτι το αφεντικό. Βαρούτι το αφεντικό, μπουρλότο η Θηλβή και μη θυμέθη. Φίλε, μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά ούτε κοκαλάκι δεν θα βρω με τον Αποστόλη. Η καλή σου θα τον έχει καταπιεί αμάσιτο. Τα μάτια μου ορθά νύχτα, νύχτα κατά.